Αξιοποιώντας τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, έχουμε τη δυνατότητα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να δώσουμε κοινωνικό μέρισμα με στοχευμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εφη Αξιόγλου, που μίλησε στην Δέλτα Τηλεόραση και στην εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Έχουμε καταφέρει να επιτυγχάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, τους οποίους συμφωνούσαμε και με τους δανειστές και με τους Ευρωπαίους εταίρους, προκειμένου να είναι η ελληνική οικονομία σε μια πορεία ανάκαμψης, και φαίνεται ότι μπορούμε και τους στόχους αυτούς να επιτυγχάνουμε και να έχουμε και κάποια σχετική υπεραπόδοση, να πηγαίνουμε δηλαδή λίγο παραπάνω από τους στόχους. Και αυτή την υπεραπόδοση ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι κάθε χρονιά που μπορεί να προκύπτει αυτή θα την επιστρέφει αμέσως στην κοινωνία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια έτσι εξαιρετικά δίκαια πράξη. Φέτος, όπως και πέρυσι, φαίνεται ότι έχουμε μια υπεραπόδοση περίπου 700 εκατομμυρίων πάνω από τους στόχους και πάνω από την υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων που λαμβάνουν χώρα εντός του 18, όπως είναι η πληρωμή των αναδρομικών σε ενστόλους πανεπιστημιακούς και γιατρούς. Και αυτή την υπεραπόδοση των 700 εκατομμυρίων την γυρνάμε στην κοινωνία με τη μορφή του κοινωνικού μερίσματος. Η διαδικασία είναι η ίδια με την περσινή. Είναι μια διαδικασία εξαιρετικά διαφανής και εξαιρετικά δίκαιη κοινωνικά, ακριβώς διότι η απόδοση του μερίσματος γίνεται στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, στην βάση των πραγματικών αναγκών των οικοκυριών. Και έτσι οι άνθρωποι πρόκειται να λάβουν σημαντικά ποσά, άμεση δηλαδή υλική ενίσχυση, που οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία αυτή τη χρονική περίοδο. Όλη η συνέντευξη της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφης Αξιόγλου θα προβληθεί σήμερα στις 10 το βράδυ, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων στο Πολιτικό Βαρόμετρο.